Στο πλαίσιο της γενικότερης προστασίας του πληθυσμού, με γνώμονα τη δημόσια υγεία, αποφασίζουμε τη ματέωση των εκδηλώσεων για το καρναβάλι σε όλη την Ελλάδα, όπως κάνουν και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Σας ευχαριστώ πολύ. Πράγματι, είναι παράξενη και η αίσθηση, γιατί άλλες φορές λέγαμε πώς θα πανηγυρίσουμε και τώρα λέμε πώς θα διαχειριστούμε μια πολύ δύσκολη απόφαση που τραυμάτισε το Ραδημιώτικο Καρναβάλι και αφυδάτωσε την όρεξη των ανθρώπων. Ήταν τέλη Φεβρουαρίου 2020 όταν η πανδημία του κορονοϊού έσβησε τους προβολείς του Ρεθμιώτικου Καρναβαλιού, αφήνοντας τα κρύα του Λούτρου λίγο πριν τη μεγάλη παρέλαση χιλιάδες καρναβαλιστές. Το Ρεθμιώτικο Καρναβάλι, μετά από τις νέες εξελίξεις και τα κρούσματα του κορονοϊού στη χώρα μας, δυστυχώς ακυρώνεται. Ο γνωστός ρεθμιώτης μουσικός και ένας εκ των δημιουργών του τραγουδιού του Ρεθμιώτικου Καρναβαλιού, Αντώνης Ζαχαράκης, αποτυπώνει με ασπρόμαυρες εικόνες ντυμένες με ανάλογες μελωδίες σε ένα τρίλεπτο βίντεο που ετοίμασε και το οποίο βρίσκεται ήδη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, την οδύσσια του Ρεθμιώτικου Καρναβαλιού, αλλά και όλων των πολιτών στους μήνες του εγκλισμού που ουδείς ξεχνά. Κύριο Ζαχαράκης, χρησιμοποιώντας αποσπάσματα από την ΕΡΤ, βίντεο του Δήμου Ρεθύμνου, αλλά και αποσπάσματα από το Δελτίο Ειδήσεων και την εκπομπή «Καλό Μεσημέρι» της Κρήτη TV, παρουσιάζει αφενός την παγωμάρα των ρυθμιωτών και αφετέρου τους κεντρικούς δρόμους και τις πλατείες της πόλης που από τη μια στιγμή στην άλλη θύμιζαν φαντάσματα. Έτσι αφήνοντας πίσω μας το μαύρο 2020 και φτάνοντας στο ελπιδοφόρο 2023, ο δημιουργός του βίντεο μας παρουσιάζει την άλλη όψη του νομίσματος, όπου ο διακόπτης ανεβαίνει και πάλι σηματοδοτώντας μετά από 3 χρόνια απουσίας τη διεξαγωγή του μεγαλύτερου καρναβαλιού της Κρήτης σε μια πόλη που έχει ήδη αρχίσει να ονειρεύεται και πάλι. Ρεθμιώτικο.